Μια πρωτοποριακή εκστρατεία για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού διοργανώνει τα Mobile Vodafone και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Hope for Children. Τα ίδια τα παιδιά θα έχουν ένα πολύτιμο εργαλείο για να καταγγείλουν περιστατικά που τυχόν βιώνουν ή στα οποία είναι μάρτυρες. Την πρώτη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και συσκευές στην Ευρώπη με σκοπό την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού παρουσίασε η Sita Mobile Vodafone σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Hope for Children. Σύμφωνα με την υπεύθυνη διαχείρισης φήμης των υπηρεσιών της Sita, Παναγιώτα Κοναρή, η νέα εφαρμογή παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα άμεσης αποστολής μηνύματος για να καταγγείλουν είτε ότι βιώνουν είτε ότι έχουν γίνει μάρτυρες σχολικού εκφοβισμού. Θα επιλεγούν παιδιά από τους ίδιους τους συμμαθητές τους για να εκπαιδευτούν και να λειτουργούν ως προσδευτές ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό. Το ανώτατο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Hope for Children, Αντώνης Τηλιανού, τόνισε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να έχουν ανώνυμη επικοινωνία και να βρίσκουν πρακτικές συμβουλές σε θέματα σχολικού εκφοβισμού. Λόγω της ευάλωτης τους θέσης μπορούν εύκολα να υποστούν την κάθε μορφής παραβίαση. Η συντονίστρια της εκστρατείας με τίτλο Beat Bullying, Μόνικα Σακού, τόνισε ότι η εφαρμογή είναι δωρεάν και διαθέσιμη για το κοινό στο Google Play. Η παιδιά της 5ης και 6ης τάξης στο 20% είναι θύματα του σχολικού εκφοβισμού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το λανσάρισμα της συγκεκριμένης εφαρμογής πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 24 ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβανομένης της Κυπρού.